Νομίζω ότι καλές προθέσεις να πάει κανείς να παρουσιαστεί σε αυτή την εκδήλωση, αλλά έπρεπε η ίδια εκδήλωση να έχει πάρει όλα αυτά τα μέτρα προστασίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Και έπρεπε δεν να έχει επέμβει ο κύριος Παπανδρέου. Τίποτε. Έπρεπε να έχει παρέμβει ο κύριος Παπανδρέου εκείνη βεβαίως, τη στιγμή. Βεβαίως. Αν ανθείτε στο σπίτι μου και δεν σας προστατεύσω, εγώ φταίω. Αν σας έχω καλέσει στο σπίτι μου και θα δημιουργηθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ο κύριος Παπανδρέου, όταν συνέβαιναν αυτά, τουλάχιστον και από ευγένεια, έπρεπε να πάρει θέση αυτό. Το γεγονός ότι σήμερα... αυτό ήταν ένα παρακμιακό ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο νομίζω δεν έχει σχέση με το πραγματικό ΠΑΣΟΚ του, με το παλιό του, με το καινούριο. Με τον Γιώργο Παπανδρέου όλοι όσοι ήταν εκεί, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Γιώργο Παπανδρέου έχει σχέση αυτό το ΠΑΣΟΚ? Γιατί το όνομά του ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο Γιάννη τώρα αυτή τη κατάσταση. όταν βγαίνουν και λένε Γιώργο Γερά να φύγει δεξιά, εγώ θα σας πω, ήμουν βουλευτής και είμαι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έτσι. Εμένα δεν με ρώτησε ο Γιώργος Παπανδρέου να πάει στο μνημόνιο. Ούτε έκανε κάτι που να με ρωτήσει σαν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ούτε την κεντρική του επιτροπή, ούτε το πολιτικό του συμβούλιο. Πήγε μια ωραία μέρα με τους φίλους του και ανακοίνωσε, αν δεν απατώ με κάποιους άνθρωπους οι οποίοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, πήγαιναν στο Καστελόριζο και ανακοίνωσαν τη χώρα στο μνημόνιο. Αυτό ήταν ο οποίο παρέδωσε. Σα παρακαλώ. Όπω συνάγεται. Κοιτάξτε, θα δείτε ότι δεν θα σα διακόψω ποτέ. Σύμφωνοι, εντάξει. Όπω συνάγεται. Τώρα η κυρία Κατσέλη, πώ είναι με το ΠΑΣΟΚ. Όχι, αυτό που είπατε στην Ελλάδα, ότι όσοι ήταν χθε στην εκδήλωση και αποδοκιμάζονται τον κύριο Βενιζέλο, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σα τα πω εγώ. Έχω αποδείξει γι' αυτό. Έχω αποδείξει γι' αυτό. Ναι, ναι. Γιατί δεν γίνονται τι δικέ σα σχέδιο σε αυτά. Υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά. Διότι αυτοί είναι πασόκοι οι οποίοι έρχονται εκεί και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν οπωσδήποτε ντε και καλά, επειδή δεν είναι κάποιο αντίπαλο. Καλά πάτε. Καλά πάτε. Ωραία συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν. Όταν λοιπόν ο ίδιο με 165 βουλευτέ παρέδωσε την εξουσία. Ούτε καν μα ρώτησε τότε. Παρατήθηκε. Και η δική μου λοιπόν ούτε υπογραφή υπάρχει, ούτε μην υπάρχει, ούτε κάποιο μήνυμα ή κάποια επιστολή δική μου, προσωπικά δική μου δεν υπάρχει πουθενά. Σε κανέναν. Ψήφιζα. Ό,τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ, εγώ το ψήφιζα. Μάλιστα. Δεν με ρώτησε λοιπόν όταν έκανε αυτή την κίνηση να δώσει. Παρακαλούσαμε, αν θυμάμαι καλά, το Σαμαρά να πάρει την κυβέρνηση. Ναι, ναι, σωστό. Σωστά θυμάστε. Αγώ το θυμάμαι καλά. Το Σαμαρά παραιτήθηκε. Ναι, όχι, παρακαλούσαμε το Σαμαρά να πάρει την κυβέρνηση. Ναι. Και όταν έγινε το σχήμα, το τρικομματικό σχήμα, δηλαδή με Σαμαρά και λαό, στην κυβέρνηση εκείνη οι υπουργοί ήταν ο Βορύδης και ο Άδωνης. Σωστά. Εγώ λοιπόν τον Βορύδη και τον Άδωνη. Εγώ τον Βορύδη και τον Άδωνη, μόλι την εκτίμηση που έχω στα πρόσωπα. Έτσι, εκπροσωπούν μια πολιτική. Έχουν την άποψή του οι άνθρωποι, την προσωπικότητά του. Ναι, ναι. Εγώ δεν επέβαλα στην κυβέρνηση τον Βορύδη και τον Άδωνη για αυτά που λένε οι άνθρωποι Γιώργο κρατά γερά να φύγει δεξιά. Ο ίδιο θα έχει κάνει όλα. Ο ίδιο θα έχει κάνει όλα. Και αντί λοιπόν να αρχίσει στη Βουλή να στηρίξει αυτέ τι επιλογέ του, είναι κάθε μέρα στον αέρα. Όχι μόνο αυτό και οι άλλοι που τον στήριζαν τότε. Δηλαδή, μπήκαμε εκεί και είμαι υποχρεωμένος εγώ στη Βουλή. Τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαι υποχρεωμένος εγώ στη Βουλή να στηρίζω τις επιλογές μιας παρέας η οποία έφερε αυτό το μεγάλο κακό στην Ελλάδα. Εγώ είδα να μιλάει για νέα αρχή όμως ο ίδιος. Για αρχή. Τι σημαίνει για αυτό, ότι μπορεί να πάει για νέα αρχή. Όταν είσαι μια νέα αρχή, κύριε Οικονόμου, είσαι εδώ και δίνεις τη μάχη με το λαό μαζί. Και δεν μπορεί να μιλάς για όνομα του λαού από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και όχι στη Βουλή των Ελλήνων. Εγώ ξέρω ότι ο Σιμίτης και ο Καραμαλής, ο τωρινός Καραμαλής που έχω και εγώ τις απόψεις μου και τις ευθύνες του το 2004-2005, είναι παρόν. Και ο Σιμίτης όταν ήταν στη Βουλή, ήταν στη Βουλή και όταν κάποιος τολμούσε να ξεφύγει από τη γραμμή του εξυγχρονισμού ή τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, ήταν με το βλέμμα του και μόνο. Το τέλειωνε. Το τέλειωνε. Εδώ σηκώθηκε και έφυγε και γίναμε μπουλούκι. Επομένως με όλα αυτά που λέτε μπουλούκι, και με όταν το... μπουλούκι. Να σας πω ονόματα για συναδέλφους μου οι οποίοι μόλις έφυγε ο Γιώργος φύγανε. Σωτά, είναι άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι στους ανεξάρτητους, άλλοι μοναχοί τους, άλλοι πέρα δόθε. Κόμματα, παρακόμματα. Κύριε Γρηγοράκο, η ρήξη επομένως, συγγνώμη Δημήτρη, η ρήξη αυτή με τον Γιώργο Παπανδρέου είναι πολύ άδικο να ζητάει και τα ρέστα. Είναι πολύ άδικο. Και να σα πω και κάτι άλλο. Το κόμμα το δικό μας δεν το φτιάξαμε ότι είναι κόμμα οικογενειοκρατίας. Ο πατέρας του ο ίδιος είπε ότι ο κόμμα αυτό δεν μεταβιβάζεται. Ναι, ναι. Δεν τεμαχίζεται και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά δεν έγιναν όμως. Έγιναν όμως αυτά. Λοιπόν, τώρα δηλαδή τι θέλει. Δεν μπορούσε αυτή την εκδήλωση που κάνει ο Παπανδρέου να την κάνει μετά από 5 μέρες, να την κάνει μετά από 10 μέρες. Να σας πω τι κάνει. Κάνει το πείραμα κοπά. Αλλά το πείραμα κοπά δεν έπιασε. Και ούτε θα πιάσει. Μάλιστα. Με αυτά που μας λέτε πάντως και με τον τρόπο που μας λέτε,
Δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής και επικοινωνίας με τον κύριο Παπανδρέου. Το έχει σπάσει ήδη το κόμμα. Το έχει, και δεν υπάρχει κανένα τρόπο. Είναι λάθος να πει. Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος ο Βενιζέλος πια να παραμένει. Θα σα πω και κάτι άλλο. Τι εννοείται να παραμένει. Πρέπει να τον καταγγείλει, λέτε. Πρέπει να τον αποδοκιμάσει. Ο κύριο Παπανδρέου θέλει την κυβέρνηση αυτή, ναι ή όχι. Εάν τη θέλει, οφείλει να τη στηρίζει. Θέλει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Να βγει να μας το πει. Ναι, όχι, με αυτή την κυβέρνηση. Ο κύριος Βενιζέλος θα πρέπει να πάρει κι άλλου τύπου μέτρα. Θέλει μια άλλη κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου. Πιθανόν. Να βγει να μας το πει. Θέλει να κάνει κόμμα ο Γιώργος Παπανδρέου. Να βγει να μας το πει. Αυτά τώρα τα παιχνιδάκια. Εσείς πιστεύετε, κύριε Γρηγοράκο, ότι ο πρόεδρος σας πρέπει να τον αποδοκιμάσει ευθέως τον κύριο Παπανδρέου. Και εμπράκτος ενδεχομένως. Ο πρόεδρος μας οφείλει στα πλαίσια της αξιοπρέπειας του Πασόκ να ζητήσει από τον Πασόκ το ίδιο να από ένα μέλος του, από ένα βουλευτή του να είναι συνεπής. Στις θέσεις του Πασόκ. Ή αλλιώς να αποχωρήσει από το κόμμα. Ή να βγει ο ίδιος και να πει τι θέλει, ρε παιδί μου. Να μας πει τι θέλει τελικά. Εγώ θέλω να μας πει τι θέλει. Την κυβέρνηση αυτή που καταγγέλει Γιώργο Γεράνα, ξέρω εγώ, δεξιά έτσι. Τι θέλει. Είναι φανερό τι θέλει, κύριε Γρηγοράκο. Όχι, δεν είναι φανερό. Γρηγοράκο, μισό λεπτό. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Παπανδρέου. Πρέπει αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει. Όχι, λέει ο κύριος Παπανδρέου από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί την ψηφίσει. Την ψηφίσει αφού λείπει, όπως είπατε. Όχι, όχι. Δίνει ψηφοπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Έρθε στα νομοσχέδια και ψηφίζει. Τώρα μιλάμε για το Εγώ Πασόκ. Θέλω να ξεκαθαρίσει τώρα μιλάμε για τη θέση και το ρόλο του Γιώργου Παπανδρέου στο Πασόκ. Εσείς λέτε λοιπόν ότι θα έπρεπε. Είναι μια παρακμιακή ιστορία, κύριε Οικονομό. Θα έπρεπε να τον διαγράψει ο κύριος Βενιζέλος. Αυτό ρωτάμε. Κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής επιλογής και. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δηλαδή, ισορροπεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έτσι. Αυτό δεν ξέρω τι πρόκειται να κάνει. Αλλά πιστεύω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει αυτό ο ίδιος αυτοαναιρεθεί. Άλλα κάνει και άλλα λέει, άλλα παρουσιάζει. Έχει πάρει ήδη τις αποστάσεις. Όχι, να σου πω κάτι. Κάνε κόμμα, κάντε το κόμμα. Με αυτούς εκεί τους ωραίους τύπους που ήταν μορφές. Μα μετά τις εκλογές μπορεί να συνεπάρχεται. Και πριν τις εκλογές. Μα τώρα μα μου λέτε τώρα. Ούτε σε άλλο πριν, λέω μετά όμως. Είμαστε μπροστά σε εξελίξεις. Όταν εμφανίσεις αυτές, ο κύριος Σιμίτης, με την αξιοπρέπεια που έχει, κατάλαβε τι πρέπει να γίνει. Δεν πάει. Ο κύριος Σιμίτης θα είναι σήμερα, έτσι. Βέβαια θα είναι. Δεν μπορούμε να συμπάρξουμε τέτοιες πολιτικές, να σας πω γιατί σας το λέω. Πήγα στην Κρήτη. Είχαμε κάνει όλες τις διαδικασίες στα πλαίσια της κυβέρνησης. Θα πάω για τα νοσοκομεία, γιατί θα πάω για την υγεία. Ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα.